Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της Α1. Βαθμολογία, επόμενη αγωνιστική και μετά πάμε να δούμε Εθνικό Σπηλαίος Ηρακλής Αμπελοκήπων, μεγάλη νίκη. Εδώ και τώρα ανανέωση στους παρατηρητές σε ψημί. Με έργα και όχι λόγια. Εσύ είσαι υπέρ της ανανέωσης των παρατηρητών της ΕΨΜΗ. Εκεί γίνεται, εκεί χαμός. Μάλιστα. Πάμε. Εθνικό Σπηλαίος. Γιάνκα, πήγες προχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΨΜΗ και έγινε χαμός. Ναι. Μήπως είσαι μαυρόγατα. Ναι, ναι. Μαζί με τον Βουτσά. Ορίστε. Εσύ ήρθες μετά από πολλά χρόνια. Εσύ είσαι η μαυρόγατα. Ο Βουτσάς θα αντιθεί στο καναπέ. Εγώ πήγα και άλλη φορά στο αυτό. Μαυρόγατα θα αντιθεί ο Βουτσάς. Α, δεν χρειάζεται να αντιθεί, λοιπόν, γιατί είναι. Ναι, ναι, πάμε. Εθνικός Σπηλαίος, εσύ θα τα πεις, άντε, λέγε. Όχι, εσύ θα τα πεις. Εθνικός Σπηλαίος. Μισό λεπτό, απορώ πως σκέφτηκαν λέει στην ΕΨΜΗ και έβαλαν εμβόλυμη αγωνιστική. Πώς το σκέφτηκαν αυτό. Στην Α1 την Δετάρτη. Έγινε κάποια ομάδα εκεί, η Μαλακοπή ήταν αντίθετη. Αντίθετη. Έστειλε λέει και email. Ναι, ναι, συνέχισε κύριε Γιάνκα, πες τα αποτελέσματα. Έστειλε και email, αλλά το θάψανε λέει, ναι, ναι, το email. Τι είναι, άκου να δεις. Λοιπόν, Εθνικός Σπηλαίος Ηρακλής Αμπελοκήπων 0-1. Τώρα, τώρα. Και τον γκολ το έβαλε στα τελευταία λεφτά ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Μεγάλη, ναι, νίκη. Με μπέναλτι του Σγούρι. Ο Σγούρι τους έχει. Σγούρι είναι. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω πέντε, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνα στα κινητά. Πείτε τα αποτελέσματα. Κλείστε τα, δηλαδή, αυτό σε λέω. Ασχολείσαι με χαζά. Δόξα Πενταλόφων, Εθνικός Μαλγάρων, 2-2. Αμάν, εδώ έγινε η έκπληξη. Εδώ είχαν παράπονα και οι δύο ομάδες, και οι Πεντάλοφος και τα Μάλγαρα. Από τη Μαυροφόρα. Ναι. Να ποιος πούμε, είναι η Πεντάλοφος δύο πέναλτι κέρδισε, το ένα το έχασε, το άλλο το έβαλε. Ποιος ήταν διαιτητής. Δεν το γνωρίζω αυτό. Τι είχαν. Εθνικός Πολύγνης. Φίνικας Πολύγνης και Ραμνός Αγγελοχωρίου 1-0. Εδώ μεγάλη νίκη του Φίνικα Πολύγνης. Ναι, ναι. Εις βάρος του Κεραυνού Αγγελοχωρίου. Μάλιστα. Διότι είναι ντέρμπι ουραγών. Μπράβο. Και με τη νίκη αυτή του Φίνικα Πολύγνης, ναι, τον έχει φέρει στο καπάκι από σήμερα. Ένα μήνυμα λέει τι συντημένο σήμερα. Το είπαμε, παιδιά, είσαι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Έτσι. Μια φορά το χρόνο ότι είσαι άνθρωπος. Και εσύ, δεν πάμε. Λοιπόν, ο Φίνικας Πολύγνης, κατάλαβες, ο Κεραυνός Αγγελοχωρίου τώρα είναι ακόμα πιο κάτω. Πρώτα τελευταίος. Μπράβο. Μάλιστα. Βαθμολογικά είναι. Πόσο είναι βαθμολογικά, το είδες. Το έχει 20 έχει ο. 18 έχει το Αγγελοχώρι, 20 έχει ο Φίνικας. Μπράβο, είναι μεγάλη νίκη αυτή. Σε προσκαλούσεις για ορτομαχίες Χαλκιδόνες, ναι, παρεμπιπτόντος, ναι, να πας. Ναι, να πας. Έχει πολύ γιαούρτι. Άκου να δεις το γιαούρτι. Ναι, ναι, λίγο. Και. Α, έχει λέει και στην Κούτρα, λέει, νηστίσιμα στην πλατεία, κύριε Γιάννη. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι, ναι. Πριν τον αγώνα, ναι, η νέα διοίκηση του Φίνικα Πολύγνης. Α, έβγαλε νέα διοίκηση ο Φίνικας Πολύγνης. Ναι, έβγαλε. Εσύ είσαι αλλού. Το μυαλό σου αλλού. Ναι, ναι. Ο Γιώργος Χαριτονίδης, ο Κουρούκας. Ο Κουρούκας ανέλαβε, που το λένε κατά κόσμο, ο Γιώργος Χαριτονίδης, πώς τα λέτε. Ναι, ναι. Ανέλαβε πρόεδρος και θυμήθηκε. Ναι. Τι θυμήθηκε. Επειδή τώρα, κοίτα να δεις τι γίνεται. Επειδή στο Αγγελοχώρι. Ναι. Έπαιζε. Στο Αγγελοχώρι είναι προπονητής ο Λομπέλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Το 2001, όταν βγήκε πρωταθλητής. Συγγνώμη, το 1900 ή το 2001. Το 2001, ρε, ναι, το, ναι, 1900. Ναι, ναι. Έχεις δει την ταινία 1900, εκεί ζαλισμένος. Ναι, ναι. Λοιπόν, επί προεδρίας Καλόπουλου, ναι, στον τελικό κυπέλο, ναι, έπαιξε, ας πούμε, Φίνικας Πολύγνης Λύκη. Ναι. Και κέρδισε 2-1 μέσω Καφτατζόγλιο. Ο Φίνικας Πολύγνης και πήρε το κύπελο. Μάλιστα. Εκείνη την εποχή, ας πούμε, ο Λομπέλο έπαιζε με την Πολύγνη και, ναι, ήταν, ας πούμε, που έδωσε το κύπελο, ας πούμε, χωρίς να υποβαθμιστούν και υποτιμηθούν και άλλοι παίκτες. Συγγνώμη, μόνος το έπαιζε ο Λομπέλο. Χωρίς να υποτιμηθούν, ναι, μπορεί να βάλει και τον γκολ, ναι, αυτός και το θυμήθηκαν οι άνθρωποι και τον δώσαν μια πλακέτα. Έτσι, πριν το παιχνίδι. Μάλιστα. Που αναμένεται να τη δούμε και την πλάτη. Την αποθανάτηση στη σκηνή. Άντε, σε έχω και παγκόσμια αποκλειστικότητα σήμερα. Άντε να σε βάλω λίγο το γνατία, λίγο ένα μπόνους μπροστά. Ωραία. Λοιπόν, και έδωσαν το Λομπέλο. Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτά. Και μια που μιλάμε για το Φίνικα Πολύγνης. Μπράβο. Θέλω να διαβάζεις μία. Τι διεκδικούν, κάθε κινητά. Έλα. Ναι. Άσε το κινητό, του Φίνικα Πολύγνης, παρακαλώ. Τα είπαμε. Αυτή δεν είναι εκπομπή, ρε. Ξαναπες μια φορά τα αποτελέσματα όλα με τη σειρά, κύριε Γιάνκα, για μας παίρνουν στο τηλέφωνο και θέλω κλείστο, τα αποτελέσματα. Κλείστο, ρε, το κινητό, από το κινητό. Πέστα. Σε παίρνουν, λοιπόν, Εθνικός Σπηλαίος Ηρακλής Αμπελοκήπων. 0-1, δόξα, ναι, Πενταλόφου.
Εθνικός Μαλγάρων, 2-2 εδώ. Από ό,τι λες η Μαυροφόρα τα έχει κάνει μούσχεμα. Ναι. Αυτός θα ντύθηκε καρναβάλι, φαίνεται. Χειρούργος ντύθηκε ο διαιτητής. Μάλιστα. Γιακούμπ και τους χειρούργους και τους δύο. Πάμε τα αποτελέσματα, θα μας πάρουν. Γι' αυτό λέμε, περίμενε τώρα. Φίνικας Πολύνης, Κεραυνός στο Κελιοχωρίο 1-0. Ναι. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο Μελεχητούδης ήταν διαιτητής και τα πήγε περίφημα. Μάλιστα, συμπολίτη. Ο Μελεχητούδης, βέβαια. Μάλιστα. Είναι ένα ανερχόμενο ταλέντο. Ναι, ναι. Και αν το δει η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ. Μπράβο. Και της ΕΠΣΥΜΗ. Ναι, ναι. Μπορεί κάτι να γίνει. Μάλιστα. Το παιδί να μην αδικηθεί. Ωραία. Λοιπόν. Και υπάρχουν και άλλοι διαιτητές. Ναι. Λοιπόν, πάω Μαλακοπής Ένωση Οικειών 0-2. Ναι. Παύλος Μελάς Ομόνια Σύνου 2-0. Ναι. Βοράς Αμπελοκήπων Ηλιούπολη 1-4. Ναι. Καλά ρε, Ηλιούπολη βρήκε το Βορρά να κάνει. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ιωνικός, ναι. Ιωνικός Μακεδονικός Γέφυρας 0-2. Η γέφυρα μέσα στην έδρα της δεν τα πάει καλά, εκτός έδρας κερδίζει. Μάλιστα. Τι γίνεται εδώ. Και Ελευθεριακός Κίμινα 0-0. Μάλιστα. Λευκά Πέρες Κουλούρια, κουλούρια μιλάσαν. Αλλά κουλούρια, κουλούρια την έφερε και η Πεντάλοφος και έτσι πάλι τα Κίμινα είναι πρώτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Και ο φίλος μου Στέλιος όλο χαρούλες θα είναι, θα ετοιμάζει αύριο. Θα, αύριο Στέλιος ο... θα φάει μπριζολίτσα. Αυτά. Μάλιστα. Θες να τη διαβάσεις μήπως εσύ αυτή την όχι, επιστολή όχι, από το... Όχι, όχι, και λέγοντας... Ναι, ναι, σιγά θα πνιγείς. Με έπνιξες, δεν δώσεις νερό. Σε έδωσα νερό, δεν ήπιες, έλα, πιάσε και από το δικό μου, άντε. Έλα. Και κάνε μια επιστολή, διάβασε την επιστολή. Λοιπόν. Κλείσε το τηλέφωνο. Ναι. Παναγία μου, τι πάθαμε ρε πω. Ναι, ναι, θα το δώσω. Κάνα σιροπάκι λέει να σε δώσω. Λοιπόν, πρόεδρος Φίνικα λέει, δεν απειλούμε, διεκδικούμε. Φίνικα, πρόεδρος. Να τα λες. Του Φίνικα Πολύχνης. Ναι, ο Γιώργος Χαριτονίδης. Είναι ο κύριος Χαριτονίδης. Ο γνωστός Κουρούκας. Μάλιστα, ωραία. Για να εφαρμόσουμε το νόμο 27-25 του 99, ναι, που λέει ότι στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου δεν τροποποιούμε την προκήρυξη πρωταθλήματος, πρέπει να κάνουμε εμείς που τροποποιήσαμε την προκήρυξη στις 2-9 του 2010, πιστή εφαρμογή του νόμου 27-25, όπως είπαμε, το 99, ναι, ΚΑΠ, παράβαση, άρθρα 4 και 7, για συμπλήρωση ομάδας και έγκριση ΕΠΟ. Μπράβο. Δίνει δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΥΜΗ να διορθώσει την τροποποιητική προκήρυξη για λόγους που γνωρίζουν το λάθος τους. Μπράβο. Ο Φίνικας έχει πάρει όλο το φάκελο από την ΕΠΣΥΜΗ, χωρίς εγκριτική προκήρυξη, κυρίες και κύριοι, 2-9, και χωρίς φετοτυπία Διοικητικού Συμβουλίου στις 2-9 του 10. Γνωρίζουμε ότι ο πειθαρχικός κώδικας, άρθρο 31, διασφαλίζει κεκτημένα ένομα δικαιώματά μας και ας προσέξουν ας προσέξουν οι υπεύθυνοι. Λόγια περιτά, προσοχή και συνέργεια. Δεν απειλούμε, διεκδικούμε. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Φίνικα Πολύχνης, όπως είπες. Μπράβο. Από ό,τι καταλάβαμε εδώ, θα διεκδικήσει τα νόμιμα εδώ ο Φίνικας Πολύχνης, κύριε Γιάνκα. Με ντοκουμέντα και χαρτιά. Με ντοκουμέντα, ναι. Όχι όπως η Μαλακοπή που έστειλε ένα email. Να πιεις και λίγο σιροπάκι λένε εδώ πέρα, να σε φύγει ο Πίχας. Απολωνάρα λέει σε σύμβολο, όλοι οι πόντοι κοντά στην ομάδα. Και ένα άλλο μήνυμα ρωτάει, κύριε Γιάνκα, λέει, τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή στον αγώνα Σύνδος Ξηροχώρη. Έμαθα γίνανε επεισόδια. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, ότι κάποιος φίλαθλος, κάποιος από την ομάδα του Ξηροχωρίου μπήκε και χτύπησε το διαιτή με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας. Και να κάνουν μήνυση. Εγγράφησαν όλα αυτά, μπράβο στο φίλο αγώνας. Υποβλήθηκαν οι σχετικές μηνύσεις και τώρα απομένει η τιμωρία που θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Αλλά και κάποιοι ένθερμοι, ας πούμε, ναι, ναι, υποστηρίξανε να γίνει η μήνυση. Μπράβο. Ενώ κάποτε πριν 2 εβδομάδες ένα άλλο παιχνίδι, ναι, ναι, δεν ήθελανε. Παροτρύναν το διαιτητή, εδώ παροτρύναν να κάνει ο διαιτητής μήνυση, γιατί έφαγε και καλά έκαναν. Μάλιστα. Τα κακό. Αλλά κάποιο άλλο παιχνίδι
είπαν, υποστηρίξανε το διαιτητή να μην κάνει μήνυση. Πολύ ωραία. Είναι και αυτά. Ναι. Λοιπόν, είπαμε τα αποτελέσματα, είπες και βαθμολογία, έτσι. Ναι. Βαθμολογία, τι πούμε. Πες και τη βαθμολογία αφού είπες τα αποτελέσματα. Να πούμε επόμενη αγωνιστική και να πάμε να δούμε Εθνικό Σπηλαίας Ηρακλής Αντολοκήπων. Η επόμενη αγωνιστική είναι Ιωνικός Ελευθεριακός. Ναι. Ολυμπιακός Κιμήνων Βορράς Αμπελοκήπων. Πολύ ωραία. Μακεδονικός Γέφυρας Παύλος Μελάς. Ηλίουπολη Μαλακοπή. Ναι. Ομόνια Σύνδου Φίνικας Πολύχνης. Ναι. Ένωση Σικιών Εθνικός Πηλέας. Μπράβο. Κεραυνός Αγγελιοχωρίου Δόξα Πενταλόφου. Αμαν, εδώ είμαστε. Ηρακλής Αμπελοκήπων Μακεδονικός Ιλτής. Αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι κορυφής, έτσι. Βέβαια, το κορυφή. Α, να πούμε σήμερα τα Κίμηνα. Δεν στο είπα αυτό. Τι. Επειδή επικοινώνησα με ανθρώπους εκεί των Κιμήνων, μου εξέφρασαν παράπονα για τη διαιτησία του κυρίου Μάστακα. Ότι, Μάστακα. Ναι, όσες φορές λέει μας έχει παίξει ο λόγο διαιτητής, ήταν άψογος άριστος, αλλά για κάποιο περίεργο τρόπο σήμερα, κατά κάποιο περίεργο τρόπο, όπως είπαν, μας αδίκησε. Πραγματικά. Είχαν παράπονα από τη διαιτησία του κυρίου Μάστακα, τα Κίμηνα. Μάλιστα. Και από ό,τι άφησαν να εννοηθεί, δεν τους αφήνουν να ξεφύγουν στη βαθμολογία. Κάτι δηλαδή, τέτοιο άφησαν να εννοηθεί. Στον αγώνα να... με τον Ελευθεριακό. Ναι, είναι, μήπως ντύθηκαν καρναβάλια και εκεί. Δεν γνωρίζω, δεν ήμασταν, δεν μπορούμε ευτυχώς, να, δηλαδή, που να πάρουμε θέση. Δεν παίρνω θέση, ρε παιδί μου. Τα παράπονα της ομάδας του Ολυμπιακού Κιμήνου. Δεν έχω και κανένα σιροπάκι. Το σιροπάκι. Δόξα Πενταλ... Η Δόξα Πενταλόφου, ναι, ναι, έφερε το Χ. Ναι, ναι. Και λίγο... Ολυμπιακός Κιμήνος στην κορυφή 50 βαθμούς. Μετά η Δόξα Πενταλόφου με την Ένωση Σικιών, η οποία αργά αλλά σταθερά βαδίζει για την κορυφή η Ένωση Σικιών. Τσάκα, τσάκα. Τσάκα, αυτά τσάκα, δεν τσάκα, είναι άλογα, είναι τα αλόγατα. Τα αλόγατα. 47 βαθμούς. Ηλιούπολη τέταρτη 46. Εδώ δε, ναι. Πέμπτη η Λυτή με 40 που είχε ρεπό σήμερα, ενώ μπήκε μετά τη μεγάλη νίκη ο Ηρακλής Αμπελοκήπων στην Εξάδα, Γιάννη. Μπράβο, 37 βαθμούς. Και ξέρεις, αυτοί εκεί στην Ηρακλή Αμπελοκήπων θέλουν να μπουν στην Εξάδα. Για να συμμετέχουν στα play off, ναι, ναι, ναι. Τίποτα άλλο. Πάμε, 7-8-9. Στις θέσεις ουδέτερες, η Μαλακοπή 36, τα Μάλγαρα 35 και ο Εθνικός Πηλέας 30. Αυτοί που έχουν πλεονέκτημα έδρας μέχρι στιγμής στα play out, Ελευθεριακός 30, Παύλος Μελάς 30, Γέφυρα 28. Αυτοί που, που έχουν μειονέκτημα έδρας, συγγνώμη, Ομόνια Σύνδου 27, Ιωνικός 27. Μπράβο. Και η Πολύχνη που κάνει αγώνα, αγώνα να ανεβεί, αγώνα διαρκείας. Και στις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στην Α' αγώνα και θέλει να αλλάξει και Βοράς Αμπελοκήπων 5, πάμε Εθνικός Σπηλαίας Ηρακλής Αμπελοκήπων 0-1 να δούμε τη μεγάλη νίκη των φιλοξενουμένων που τους επέτρεψε την είσοδο στην Εξάδα. Πάμε Κώστα, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Σιγά, περίμενε. Κάποια νέα μηνύματα ήρθαν εδώ πέρα από ό,τι βλέπουμε. Κώστα. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, γεια σας από το κήπεδο της Πηλαίας, Εθνικός Πηλαίας που υποδέχει τον Ηρακλή Αμπελοκήπων με διατητή τον κύριο Κωνσταντινίδη, Πάτρα και Πελετίδη. Στη σημερινή περιγραφή. Αυτό έβγαλε στο Σγούρι. Σγούρι. Κάνει και το σούτ το Σγούρι. Δεν είναι out εδώ η κεφαλιά και έχουμε out. Νίκια. Για να δούμε αυτό το γέμισμα η κεφαλιά και ο Καλίνγκο σε μπλοκάρει. Μπόρεσε εδώ. Θα κάνει και ένα άνοιγμα τώρα. Δεν υπάρχει offside εδώ και βγαίνει μόνος του και πλασάρει και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Παντελιάδης στο τέταρτο. Σγούρι, ο οποίος κάνει μια μπάσιμο τώρα εδώ από την απέναντι πλευρά. Ο Χάψας κάνει ένα πολύ μακρινό σουτ, καλό. Έκανε λάθος ο Πολυκάρποφ. Περνάει για τον, κάνει και το σουτ, κοντράρι μπάλα. Φυγή φίλες και φίλοι για τα πρόσφατα. Το ξέρουμε ρε κοπελιά. Φίλες και φίλοι, επανασυνδεθήκαμε για το δεύτερο μέρος ενός...